Τερά επιστασία του Αγίου Όρους απέστειλε κείμενο το οποίο θα αναγνώσει ο οσιολογιότατος πατήρ Αρσένιος Βλιαγκόφτης. Τον παρακαλούμε να έρθει στο βήμα. Χαιρετισμός της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους. Εις την θεολογική ημερίδα της Ενώσεως Θεολόγων Βορείου Ελλάδος και της Εταιρείας Ορθοδόξων Σπουδών, με θέμα «Η Ιεραποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών». Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους, ανταποκρινωμένη εκθήμως εις την σχετική ευγενή πρόσκληση της Ενώσεως Θεολόγων Βορείου Ελλάδος και της Εταιρείας Ορθοδόξων Σπουδών, απευθύνει των αναστάσιμων και αδελφικών αυτής ασπασμών ομού μετεν θέρμων και συγχαρητηρίων ευχών προς τα διοικητικά συμβούλια και τα μέλη των ενώσεων, προς την Οργανωτική Επιτροπή της Θεολογικής Ημερίδος, προς τους προέδρους, τους εισηγητάς και πάντα στους μετέχοντας εις τας εργασίας αυτής. Αγαπητοί αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Η επί ικανάς δεκαετίας πανθομολογουμένη προσφορά και οι αγώνες της Ενώσεως Θεολόγων Βορείου Ελλάδος υπέρ της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, των ευσεβών παραδόσεων του γένους και της ορθής διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών κατά τρόπων εκκλησιαστικών και ποιμαντικών, καταξιούται και διαπρέπει σήμερον και δια της διοργανώσεως μιας τιάφτης θεολογικής ημερίδος με θέματα κέρια δια την ζωή και το κήρυγμα της Εκκλησίας, ως είναι η Ορθόδοξος Ιεραποστολή και επιπτώσεις εκ της συμμετοχής εις το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Συγχαίρομεν δια την πρωτοβουλίαν, ευλογούμεν τον Άγιον Θεόν επί το γεγονότι επικαλούμεθα των φωτισμών του Παναγίου Πνεύματος επί πάντας τους μετέχοντας, και τούτο διότι είτε θεματολογία της ημερίδος και η αφορμή δια την διοργάνωσή της είναι λίαν σημαντικέ. Και πρώτον μεν ευαγγελικέ, πνευματικέ και εκκλησιαστικέ προϋποθέσεις, τα κριτήρια και μέθοδη της Ορθοδόξου Ιεραποστολής είναι πάντοτε χρήσιμον να αναλύονται και να υπογραμμίζονται, ώστε η μαρτυρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας να παραμένει μακράν όλων εκείνων των νοσηρών φαινομένων τα οποία εντοπίζει και καταδικάζει ο Απόστολος Παύλος εις την πρώτην προς Κορινθίους επιστολήν, κεφάλαια 1-4, ήτι έριδας φατριασμών, προσωπολατρίαν, φιλοδοξίαν, φυσίωσιν, κοσμικήν δοκισισοφίαν, ανελευθερίαν κλπ. Και τα οποία συνήθως χαρακτηρίζουν την δράση των εκτός εκκλησίας αιρετικών. Ακολούθως όμως και η καταφτάς ως μη όφελε πραγματοποίησης του Διεθνούς Ιεραποστολικού Συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών εις την χώρα μας, την πρώτην Ορθόδοξον χώραν εις την ιστορία των τιούτων συνελεύσεων του ΨΕ, θέτει μετεπιτάσεως το πρόβλημα της συμμετοχής των Ορθοδόξων εις των παγκόσμιων τούτων πολυομολογιακών και παμπροτεσταντικών οργανισμών, ένθα παραγωνίζονται και αθετούνται θεμελιώδεις εκκλησιολογικές αρχές της Ορθοδόξου Εκκλησίας επί τη προτάξη και προωθήση μιας πλαστής και ψευδεπιγράφου ενότητος των χριστιανών. Πώς δε να μην είναι πλαστή και κύβδηλος η τιάφτη ενότης, όταν διαμέν του Αποστόλου καλούμεθα εις την ενότητα του ενός σώματος του Χριστού, της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ένθα εις Κύριος μία πίστης εν βάπτισμα, προς Εφεσίους Δέλτα 5, δια δε των ηθινόντων και κηρύκων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, καλούμεθα εις συμπροσευχήν, συμμαρτυρίαν και ιεραποστολικήν σύμπραξην μεταπλήστων όσων ετεροκλήτων
και αιρετικών χριστιανικών ομάδων, εσχάτως δε και ξένων του Ευαγγελίου θρησκειών. Αντιθέτως λοιπόν προς την προφανώς αντιεκκλησιαστικήν και αντορθόδοξον ταύτην ιεραποστολικήν προοπτικήν του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, προσδοκόμεν με τα βεβαιότητος ότι εις τας εργασίας και τα συμπεράσματα της ημετέρας θεολογικής ημερίδος θα τονιστεί επαρκώς η αδιαπραγμάτευτος αποστολική παρακαταθήκη, ή να παραμένομεν εδραίοι εις την άπαξ παραδοθήσαν της Αγίης πίστην, η οποία είναι και η μόνη ελπής σωτηρίας διολόκληρον την ανθρωπότητα, διημάς δε το κεφάλαιον της Ορθοδόξου Ιεραποστολής. Δεόμενη ταπεινώς υπέρ του άνωθεν φωτισμού πάντων των συνέδρων και της ευωδόσεως και επιτυχίας της ημερίδος προς δόξαν Θεού, κρατέωσιν της αμομή του ημών πίστεως και ωφέλιαν του πληρώματος της μιας Αγίας Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας του Χριστού, διατελούμεν μεταναστασίμων ευχών και της εν Χριστώ φιλαδελφίας και αγάπης. Άπαντες, η εντικοινή συνάξη αντιπρόσωποι και προϊστάμενοι των 20 ιερών μονών του Αγίου Όρους Άθο.